Τώρα, κυρίες και κύριοι, μαζί μας στο στούντιο της Δέλτα Τηλεόρασης, για να παραμείνουμε για λίγο ακόμη στο συγκεκριμένο θέμα, είναι ο κύριος Νίκος Γεωργιάδης, πρόεδρος του Σωματείου Καφέ Εστίασης του Εύρου. Κύριε Γεωργιάδη, απογοητευμένοι φαίνονται οι πολίτες, τουλάχιστον έτσι όπως τους κατέγραψε η κάμερα της Δέλτα Τηλεόρασης. Ένας καφές πάντοτε είναι στέρηση για τον Έλληνα, όταν δεν μπορεί να καθίσει κάπου και να τον πιει. Αυτό αντιλαμβανόμαστε. Σίγουρα. Και για τον κόσμο, αλλά νομίζω και για εμάς. Και εμείς έχουμε συνηθίσει να είμαστε μέσα σε κόσμο και από ό,τι οι κουβέντες που είχαμε το απόγευμα με τους συναδέλφους ήταν ότι μας ακοφάνηκε. Μας ακοφάνηκε αρκετά. Μας είχε λείψει πάρα πολύ καιρό όλο το διάστημα που ήταν κλειστά. Μπήκαμε σε μια, ας το πούμε, όπως θέλουν να το λέμε, μια κανονικότητα, αλλά και μια μέρα χωρίς τον κόσμο μας νομίζω είναι κάτι δύσκολο για μας. Ήταν όμως αναγκαίο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, για να διατριανώσετε τα αιτήματά σας πανελλαδικά, σε πανελλαδικές κινητοποιήσεις προχωρήσατε, με βάση τις οποίες εσείς ζητείτε αυτά που γνωρίζουμε κάθε φορά και τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, ωστόσο είναι αναγκαίο να τα αναφέρουμε και πάλι. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι ήταν κάτι πρωτόγνωρο για τον κλάδο της εστίασης. Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος κλάδος. Είναι ο δεύτερος εργοδότης στη χώρα μετά το κράτος, μετά την κυβέρνηση. Άρα ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο να συνεννοηθούμε όλοι μαζί. Να πούμε ότι η περιφέρεια μας άγγιξε το 100% σε κλειστά μαγαζιά και κοντά έφτασε σε αυτά τα ποσοστά και η υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ θετικό. Άρα αυτός ο κλάδος για να αντιδράει έχει πρόβλημα. Και αυτό είναι που φωνάξαμε σήμερα, αυτό είναι που μεταφέραμε και στο Μέγαρο Παξίμου που βρέθηκε αντιπροσωπεία από διάφορα σωματεία, ότι πλέον η εστίαση μετά από 10 χρόνια που έρχεται από μια συνεχόμενη κρίση, πλέον δεν αντέχει άλλο. Δεν αντέχει άλλο, υπάρχουν, το έχω πει πάρα πολλές φορές, λειτουργούμε ως και σήμερα με βασιλικά διατάγματα, προεδρικά διατάγματα, είναι πάρα πολύ απαρχαιωμένη η νομοθεσία που αφορά τον κλάδο της εστίασης. Άρα το πρώτο πράγμα που ζητάμε, πέρα από τη στήριξη λόγω μιας πανδημίας που έχει έρθει, είναι ότι πρέπει να αλλάξουν ριζικά, να έρθει ο κλάδος σε ένα διαφορετικό επίπεδο, ώστε να μπορέσουμε και εμείς να λειτουργούμε χωρίς να δημιουργούμε πρόβλημα στο κράτος, χωρίς το κράτος να επιβάλλει εξοδοτικά πρόστιμα σε εμάς, γιατί ένα κατάστημα για να μπορέσει να τα απεξέλθει στη σημερινή εποχή, καλός ή κακός, έρχεται σε μια παραβατικότητα που δεν τη θέλουμε ούτε εμείς. Θέλουμε να πηγαίνουμε σπίτι μας, να κοιμόμαστε ήσυχοι, να βλέπουμε τις οικογένειές μας. Ανταυτού καθόμαστε όλη μέρα σε ένα μαγαζί περιμένοντας πότε θα μας ελέγξουν. Αυτό είναι το κύριο που θέλουμε. Εξορθολογισμό του κλάδου από την απαρχαιωμένη νομοθεσία. Πιστεύετε ότι έφτασε το μήνυμα σήμερα εκεί που έπρεπε? Πιστεύω ότι έχει φτάσει. Η πρώτη αντίδραση που έχουμε από το Μέγαρο Μαξίμου μετά τη συνάντηση που κάναμε είναι ότι όντως υπάρχουν προβλήματα στο κλάδο. Όντως κάτι συμβαίνει στον κλάδο για να έχει τόσο μεγάλη ανταπόκριση. Η αλήθεια είναι ότι ούτε η κυβέρνηση περίμενε μια τέτοια ανταπόκριση από τα καταστήματα εστίασης. Άρα νομίζω ότι το μήνυμα το έχουν λάβει αυτοί που πρέπει να το λάβουν και ήδη ξεκινάμε μια διαδικασία τις επόμενες μέρες να κάνουμε κάποιες επιτροπές που θέλω να πιστεύω και οι συζητήσεις που γίνονται πανελλαδικά πλέον θα έχει λόγο και η Αλεξανδρούπολη και είναι πάρα πολύ βασικό πλέον η Αλεξανδρούπολη να έχει λόγο σαν μια κριτική περιοχή σε αυτές τις επιτροπές ώστε να ξεκινήσουν μια σειρά συναντήσεων και συζητήσεων με τα αντίστοιχα Υπουργεία για να διορθώσουμε ένα πάρα πολύ δυνατό κομμάτι που είναι το ασφαλιστικό, σαν δεύτερη κατάσταση το φορολογικό που αφορά και όχι μόνο την εστίαση μπορώ να πω, αλλά και το κομμάτι που μας αφορά άμεσα και ειδικά εδώ στην Αλεξανδρούπολη, το κομμάτι της μουσικής, το οποίο μας έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα τα τελευταία 2 χρόνια. Πάντως, σε ό,τι έχει να κάνει με το οικονομικό, από πλευράς της, η κυβέρνηση δείχνει και το έχει πει πολλές φορές πως η εστίαση έχει πάρει αρκετά χρήματα. Εσείς τι λέτε? Πολύ σωστά. Καταρχήν, δεν έχουμε κανένα παράπονο, γιατί έχουμε, ακόμα και σήμερα έχουμε παρεξηγηθεί για αυτό που αντιδρούμε. Δεν λέμε ότι δεν έχουμε στήριξη. Δεν λέμε ότι δεν έχουμε πάρει κάποια χρήματα. Από εκεί και πέρα, τα χρήματα που έχουν δοθεί με τα χρήματα που έχουν χαθεί είναι πάρα πολύ μεγάλη η διαφορά. Να πάρουμε στατιστικά στοιχεία που δίνει η Ελστάτ αλλά και το Υπουργείο Οικονομικών ότι η εστίαση έχει χρηματοδοτηθεί στο σύνολό της με 2 δισεκατομμύρια ευρώ συν 300 εκατομμύρια τα οποία είναι το 7% που λέμε το κεφάλαιο επανακίνησης. Να ξεκινήσουμε από τις επιστρεπτές που είναι τα 2 δισεκατομμύρια. Καταρχήν χάσαμε μέχρι και 31 έκτου, έχουμε χάσει περίπου 3,5 δις η εστίαση σε τζίρο. Μας έχουν δοθεί τα 2, τα οποία το 1 πολύ σωστά έχει πάει στο προσωπικό. Είναι αναστολές του προσωπικού.
Άρα δεν είναι χρήματα που έχουν μπει στην τσέπη του επαγγελματία. Άρα δεν πρέπει να τα χρεώνεται ο επαγγελματίας. Από αυτά το 1 εκατομμύριο, σήμερα που μιλάμε, τον Ιανουάριο που να ξεκινήσει η επιστροφή των επιστρεφτέων προκαταβολών, που είναι περίπου ένα ποσό του 33%. Άρα, όπως τα λέει το Υπουργείο, έχει πάρει εστίαση γύρω στα 650 εκατομμύρια, έχουν πάει στα χέρια των επαγγελματιών. Είμαστε 80.000 επιχειρήσεις. Άρα, καταλαβαίνουμε ότι άλλοι έχουν χρηματοδοτηθεί με πολλά χρήματα και άλλοι με πολύ λιγότερα. Δεν σας κρύβω ότι και στην Αλεξανδρούπολη έχουμε ένα περίπου 20%-25% που δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ. Είναι ένα μεγάλο οπότε νούμερο. Οπότε κάποιοι πήραν πάρα πολλά ακριβώς, και κάποιοι τίποτα. Ακριβώς. Και σε αυτό, έχουμε πει ότι πρέπει να έρθουμε σε μια συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε λόγο και στην κατανομή. Γιατί ξέρουμε την αγορά, ξέρουμε ότι γίνεται, ξέρουμε τα προβλήματα που έχουν οι μικρές επιχειρήσεις, που δυστυχώς δεν μπορούν, ειδικά με τα μέτρα που έχουμε τώρα λόγω της πανδημίας και με τους περιορισμούς που υπάρχουν στις χωρητικότητες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο μια καθημερινότητα για ένα μικρό μαγαζί. Τώρα, το επόμενο διάστημα περιμένουμε καινούργιες κινητοποίησεις. Έχετε χαράξει κάποια στρατηγική εκτός από όλα αυτά που έχουμε δει? Κοιτάξτε, υπάρχει μια στρατηγική η οποία έχει συζητηθεί και έχει αποφασιστεί στο Πανελλήνιο Συνέδριο που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στην Τρίπολη. Παρουσία και του κ. Καβαθά, του Προέδρου της Ομοσπονδίας μας. Σίγουρα θα εξαρτηθεί πολύ από το τι θα γίνει τις επόμενες μέρες σε θέμα Υπουργείων. Νομίζω ότι και θέλω να πιστεύω ότι θα μπούμε σε μια τέτοια σειρά, σε μια τέτοια διαδικασία, ώστε να ανοίξουμε μια μεγάλη συζήτηση για τον εξορθολογισμό του κλάδου και δεν θα χρειαστεί να κάνουμε κάτι περαιτέρω. Πάντως, ο κλάδος φάνηκε σήμερα ότι είναι αποφασισμένος να προχωρήσει με κάθε κόστος σε οποιαδήποτε κίνηση είναι αυτή. Κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν απόψε κοντά μας. Θα συζητήσαμε ακόμη μία φορά όλα αυτά που σας απασχολούν και θα συνεχίσουμε φυσικά να το κάνουμε.